Κατά τη γνώμη σας, σήμερα η θρησκευτική αγωγή ποια πρέπει να είναι στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, αν ξεκινήσουμε από το Σύνταγμα και το νόμο, η θρησκευτική αγωγή, όπως ερμηνεύτηκε τις τελευταίες ημέρες, από το Σεπτέμβριο δηλαδή, αλλά και το 2018 με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή. Αυτή είναι η θρησκευτική αγωγή που πρέπει να έχουμε. Και αυτό το λέει οπωσδήποτε και ο νόμος που ερμηνεύει το Σύνταγμα, που αναφέρει το άρθρο 16. Το Σύνταγμα μιλάει για την ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης, που είναι η ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση. Ο νόμος όμως της παιδείας μας μιλάει ότι το σκοπός της παιδείας είναι να υποβοηθεί τα παιδιά και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν πίστη στα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Επομένως, από εκεί ξεκινάμε και φυσικά όλα τα παιδιά, νομίζω, τα ορθόδοξα είναι βαπτισμένα και είναι πολύ καλό να μαθαίνουν τα της πίστεως της Εκκλησίας τους. Στην ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση, βεβαίως, είπατε και θρησκευτική συνείδηση. Βεβαίως. Να ρωτήσω τον κύριο Άνδρα, ο οποίος είναι και νομικός. Η θρησκευτική αγωγή και νομικά, ποια πρέπει να είναι στην Ελλάδα σήμερα? Όπως εξήγησε και ο κύριος καθηγητής, η θρησκευτική αγωγή καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που ομιλεί για ανάπτυξη, ως υποχρέωση του κράτους είναι να παρέχει στα παιδιά μας ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησής τους. Και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Συντάγματος, που ομιλεί περί της επικρατούσης θρησκείας στην Ελλάδα, που δεν είναι άλλη από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, εξ αυτού συνάγεται ότι η θρησκευτική συνείδηση για την οποία είναι υποχρεωμένο το κράτος να αναπτύσσει στα παιδιά μας, είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική. Και αυτό βεβαίως αποφάσισε με 4 αποφάσεις. Το 2018 και το 2019, το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια αυτό υπήρχε και στις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι μια πάγια νομολογία που δεν άλλαξε τα τελευταία χρόνια, παρότι ακούγονται φωνές διαφορετικές που ζητούσαν να ερμηνευτεί η θρησκευτική συνείδηση ως κάτι ουδέτερο, κάτι ουδετερόθρησκο. Με το υπάρχον Σύνταγμα και με το άρθρο 3. Που διαπιστώνεται ότι η επικρατούσα θρησκεία στην πατρίδα μας είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα περί θρησκευτικής συνείδησης να βγάλουμε την Ορθόδοξη Χριστιανική και να το αφήσουμε απλά ουδετερόθρησκη θρησκευτική συνείδηση. Δεν υπάρχει ουδετερόθρησκη θρησκευτική συνείδηση. Υπάρχει ή χριστιανική, ή μουσουλμανική, ή εβραϊκή, ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς ως Έλληνες, και εφόσον έχουμε αυτό το Σύνταγμα και όλοι ορκίζονται από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους υπουργούς, τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι οι εκπαιδευτικοί μας, ορκίζονται σε αυτό το Σύνταγμα, οφείλουν να εφαρμόσουν αυτό το Σύνταγμα που λέει ότι οφείλεται ως θεολόγοι, ως εκπαιδευτικοί δάσκαλοι να αναπτύσσεται την θρησκευτική συνείδηση των Ελληνοπαίδων, των Ελλήνων, που αυτή δεν είναι άλλη από την Ορθόδοξη Χριστιανική.